Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be! Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. Πάμε παιδιά τώρα στην Πέση Αντωνάκη, γιατί την Κυριακή στο πρώτο θέμα είχαμε το ρεπορτάζ στο αποκλειστικό του Διονύση Θανάσουλα, σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται κάθε φορά που μαθαίνουμε κάτι για αυτή την περιβόητη 15σέλιδη ιδιόχειρη διαθήκη του Γιώργου του Τράγκα, του Μακαρίτη. Μαθαίνουμε ότι υπήρχε και ακόμα ένα-δύο ακίνητα δηλαδή. Ναι. Έχουμε φτάσει στα 17 τώρα, νομίζω. Μπες. Καλημέρα. Καλημέρα σας. 17 είναι τα ακίνητα. Την ιδιόχειρη λοιπόν διαθήκη του Γιώργου Τράγκα φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Διαθήκη η οποία συντάχθηκε το Φεβρουάριο του 2018 στο Μονακό με βάση το ελληνικό δίκαιο και η οποία ξεκινάει με τη φράση «Εγώ ο Γιώργος Τράγκας, Έλληνας πολίτης και κάτοικος του Πριγκιπάτου του Μονακό». Να πούμε ότι είναι πολλά τα ακίνητα, είναι 17, οι κληρονόμοι είναι 3, είναι η Μαρία Καρά και οι δύο γιοι του Γιώργου Τράγκα. Και να πούμε ότι όσον αφορά τα καινούργια βασικά αποκτήματα, τα καινούργια σπίτια, είναι ένα σπίτι το οποίο αποκτήθηκε το 2021 στο Σεντροπέ και κανείς δεν ξέρει πότε αποκτήθηκαν τα σπίτια στο Beverly Hills και στην Ουάσιγκτον. Το σπίτι στην οδό Βίκτορ Ουγκό. Που είναι σε μία ανάσα από την αψίδα Θριάμβου. Να πούμε ότι δίνεται στο γιο του το Γιάννη, το κληρονομεί εκείνος, ενώ η Μαρία Καρά θα πάρει τη βίλα στην Κιανή Ακτή και ένα διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον 28ο όροφο του Olympic Tower, στην καρδιά του Μανχάταν, που έχτισε ο Αριστοτέλης Ωνάσης, και το οποίο κοστολογείται γύρω στα 2.400.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακότατο διαμέρισμα. Παίρνει τόσο η Μαρία Καρά, όσο και ο γιος του Γιώργου Τράγκα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ρεπορτάζ, σε ό,τι λέτε τώρα, συμφωνώ. Στο ότι έχει 2.400 το διαμέρισμα εκεί. Ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικά μέτρα. Κάτι, 2.400 πια. Όχι, κάνετε λάθος. 2.400.000 ευρώ. Ωραία, επίτρεψέ μου να, επειδή έκανα ρεπορτάζ από τον Κυριακό. 2.400 πια έχει ένα διαμέρισμα στην Γλυφάδα, να ξέρετε. Τόσο έχει. Εκεί που περιγράφει το διαμέρισμα κάτω από 5-6 εκατομμύρια αυτά τετραγωνικά δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι η αξία αυτό που λέμε η αντικειμενική. Η εμπορική αξία. Η εμπορική αξία τώρα, δηλαδή να πας να αγοράσεις το διαμέρισμα εκεί, είναι τουλάχιστον 6-7 εκατομμύρια. Το 2.400 στην Γλυφάδα πια τώρα πουλούνται τόσο αξία. Και στο Beverly Hills, αυτό που μάθαμε το καινούργιο ή στην Ουάσιγκτον. Και μιλάμε, προσέξτε, τόση ώρα μιλάμε για τα ακίνητα. Για τα ακίνητα. Τώρα μιλάμε και για 10 με 12 εκατομμύρια. Μετρητά είναι και δεν ξέρουμε αν θα είναι το παραπάνω. Και όλος ο κόσμος πλέον, επειδή αυτά τα μετρητά θα μοιραστούν στους 3 κληρονόμους, υπάρχουν καταθέσεις και θηρίδες τόσο στην Αμερική όσο και το Μονακό. Αναρωτιέται πλέον όλος ο κόσμος πώς βρέθηκαν αυτά τα χρήματα, πώς τέλος πάντων απέκτησε αυτά τα χρήματα ο Γιώργος Τράγκας. Να ανακεφαλαιώσω λίγο. Άρα. Όχι. Άρα λοιπόν. Τη διαθήκη την είχε κάνει το 18 μαζί με τη σύζυγό του στο Μονακό. Την έγραψε. Ναι, 15 σελιδούλες. Φεύγει από τη ζωή και η κυρία Καρά δεν λέει ότι υπάρχει διαθήκη. Η διαθήκη ανεβρέθηκε από τον κύριο Σοφό, που είναι ο δικηγόρος του Φρέντι Τράγκα, που πήγε στο Μονακό. Η κυρία Καρά με τον Γιάννη. Καλά, δεν υποχρεωμένη. Ναι. Αυτό που λες δεν ήταν και υποχρεωμένη να βγει να πει ότι υπάρχει διαθήκη. Γιατί, ποιο την πίεσε. Λες, γιατί λοιπόν, να υπάρχει υποχρέωση. Ναι, σκέφτομαι δυνατά. Ναι, μπορεί λοιπόν κάποιος επειδή είναι σε πέμπτους να μην σκέφτεται τα διαδικασία. Να μην ξέρει που είναι. Οι διαδικασίες για τον καθένα, είπαμε, είναι σχετικές. Έχεις δίκιο. Είναι λεπτομέρειες. Λοιπόν.